Υποβροχή και με την ελληνική σημαία στο χέρι, δεκάδε συμβασιούχοι του τομέα καθαριότητα στο Δήμο Ρεθύμνου προχώρησαν το πρωί σε παράσταση διαμαρτυρία στι εγκαταστάσει τη υπηρεσία στα Μισήρια. Αιτία τη κινητοποίηση είναι το γεγονό ότι σε πολλέ περιοχέ τη χώρα οι συμβασιούχοι δεν πληρώνονται αφού οι επίτροποι του ελεγκτικού συνεδρίου δεν εγκρίνουν τα εντάλματα για την πληρωμή του εάν παρέλθουν 24 μήνε από την πρόσληψή του. Αυτό που ζητάμε είναι σταθερή και μόνιμη εργασία για όλου του συμβασιούχου, για όλους τους εργαζόμενους, κατά τα μία ανεργίας, τα οποία για μας και τις οικογένειές μας είναι ό,τι χειρότερο. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει πάνω στις οικογένειές μας. Είναι ένας τομέας που χρειάζεται οπωσδήποτε άτομα. Ε από κάθε άλλο. Οι συμβασιούχοι τη υπηρεσία καταγγέλνουν επίση ότι η τροπολογία που εξασφάλισε πρόσφατα το πράσινο φω τη Βουλή στην ουσία του οδηγεί στο δρόμο μετά του πρώτου 24 μήνε εργασία, αφού απαγορεύει στο εξή την καταβολή δεδουλευμένων ώστε να μην δημιουργηθούν αξιώσει μονιμοποίηση. Με το που άλλαξε η Υπουργείο ο κ. Βαρναδάκη και μπήκε κ έχει κάνει δήλωση ότι στο 24 μήνο θα μα σταματήσει. Η υπηρεσία να μην περάσει στου εργολάβου για να μπορέσουμε και εμεί να επιβιώσουμε και οι οικογένειέ μα, αλλά και να μην έχουμε του μισθού των 200 και των 400 ευρώ. Στο ρέθμινο, όπω λένε οι συμβασιούχοι, το πρόβλημα θα γίνει αισθητό τον ερχόμενο Ιούλιο, παρά το γεγονό ότι στι προθέσει του Δήμου είναι να ανανεώσει τι συμβάσει του για όλο το χρόνο. Το λεκτικό συνέδριο δεν πληρώνει τα αντάλματα. Ε... Ε... Και έχει προκύψει, έχει προκύψει αυτό το ζήτημα. Εμεί θέλουμε να παραμείνουμε στη θέση μα πέρα του 24 μήνου και απαιτούμε μια, να βρεθεί μια λύση. Οι εργαζόμενοι του τομέα καθαριότητα, πριν προχωρήσουν στην πρωινή του κινητοποίηση, είχαν φροντίσει να εκπληρώσουν όλε τι υποχρεώσει του απέναντι στην υπηρεσία στη διάρκεια τη νύχτα. Να κοιτάξουν οι ανώτεροι όσο μπορούν πάνω στα προβλήματα του λαού. Όσο και για μας που βγαίνουμε τρει η ώρα, βγαίνουμε ώρες δύσκολε και περνάμε συνθήκε πολλέ φορέ δύσκολε. Σε ό,τι αφορά τέλος του συναδέλφους τους που είχαν βάρδια την ημέρα, αυτοί παρέμειναν στα πόστα τους.